Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν το αφισβητεί κανείς. Ο Θεός πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Βρίσκεται παντού και πληρεί τα πάντα. Γι' αυτό και υπάρχουν τα πάντα. Εάν ο Θεός δεν ήταν πανταχού παρόν και αν δεν πληρούσε τα πάντα, δεν θα υπήρχε τίποτα από ό,τι βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσατε να με δείτε εσείς. Με βλέπετε χάρη στον Θεό. Επειδή ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού, έτσι και τα συντηρεί. Εάν ο Θεός αποσύρει τη χάρη του, αν ο Θεός αποσύρει την ενέργειά του και την δύναμη του κλπ, θα αυτοδιαλυθούν και θα αυτοκαταστραφούν παραχρήμα από στιγμή τα πάντα. Υπάρχει γη και στέκεται επειδή θέλει ο Θεός, επειδή ο Θεός την πληρεί και την συντηρεί και την κρατάει. Εάν φύγει ο Θεός και δεν είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, πάει η γη. Εδώ που την βλέπετε τώρα θα εξεδονιστεί και θα πάει, ξέρω εγώ, να συναντήσει τον Άρη, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα κλπ. Και θα συντρίβει κλπ. Θα βλέπετε οι πλανήτες να χάνονται και να κάνουν σαν τρελή. Ο ένας να πηγαίνει, ο άλλος να κατεβαίνει κλπ. Και να συγκρούεται ο ένας με τον άλλο κλπ. Έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Γιατί? Γιατί θα συντηρεί η χάρη του Θεού, η δύναμη του Θεού. Η ενέργεια του Θεού που βρίσκεται παντού, σε όλα τα χτίσματα, σε όλα τα δημιουργήματα, από το πιο μικρό και το πιο ελάχιστο και το πιο ταπεινό, μέχρι και το πιο σημαντικό και μεγάλο κλπ. Βρίσκεται λοιπόν ο Θεός πάντα που παρών και τα πάντα πληρών. Τι χρειαζόμαστε τώρα τόσες εκκλησίες και τόσους παπάδες? Προφανώς, για να το λες αυτό Νίκο μου, δεν θα είσαι ορθόδοξος. Σίγουρα, έτσι, γνώμη μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Σίγουρα θα ανήκεις σε κάποια προτεσταντική αίρεση. Δεν με πειράζει όμως, έτσι μπορώ να σου απαντήσω, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, να φοβηθούμε κάτι. Βλέπετε, τα διαβάζω στα μηνύματά σας, ό,τι και αν είναι. Οι παπάδες, οι ιερείς δηλαδή, και οι εκκλησίες, είναι το σπίτι του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού. Και ο ιερέας είναι ο εκπρόσωπος, εισαγωγικά, έτσι, είναι ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο, είπε στους μαθητές του, και αν τινόν αφίεται τις αμαρτίες, αφίεται. Αν τινόν κρατείται και κράτεται. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. Έδωσε την εξουσία, έδωσε την ευλογία, έδωσε την δύναμη στους μαθητές του, στους Αποστόλους. Τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τον Θεό δηλαδή, τους χάρισε την δύναμη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι, την κατοίκηση μέσα τους του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε όσες αμαρτίες λύνουν και οτιδήποτε κάνουν να είναι καλά και ευλογημένα και εάν δεν θέλουν να λύσουν κάποια αμαρτία, να μην τη λύνουν. Και το πορευθέντη μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, τα μυστήρια. Είναι τα μυστήρια εκείνα τα οποία μας εισάγουν στην Εκκλησία του Χριστού, στη Βασιλεία του Θεού και μας δίνουν την δυνατότητα, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μία εισχώρηση μέσα σε αυτή την, πώς να το πούμε, στον χρόνο και στον τόπο και στην ζωή των ανθρώπων, σε αυτή τη ζωή κλπ. Είναι μία εισχώρηση, εισχωρεί μέσα και προγευόμαστε την αιώνιο Βασιλεία. Ουσιαστικά δηλαδή η ζωή όλου του κόσμου είναι μία μεγάλη, σε εισαγωγικά η λέξη μεγάλη, παρένθεση. Είναι μια παρένθεση ενός κλάσματος του, όχι του δευτερολέπτου, του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Πάρτε ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο, αυτό είναι ένα δευτερόλεπτο. Και χωρίστε σε δισεκατομμύρια το δευτερόλεπτο, το ένα δευτερόλεπτο, και αυτό που σας λέω είναι ένα κλάσμα του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Ασύλληπτο νούμερο δηλαδή, δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος. Ένα τίποτα. Δεν προλαβαίνετε με το που θα πας να κάνεις τσακ, έχει τελειώσει το πλάσμα του. Τι έχει τελειώσει, ούτε καν δεν έχει ξεκινήσει κλπ. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Αν ένα δευτερόλεπτο είναι αυτό, σκεφτείτε τώρα το ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου πόσο θα είναι. Τίποτα δεν είναι. Είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος χρόνος. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος χρόνος. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η δημιουργία από τότε που ήρθε ο άνθρωπος μέχρι τότε που θα πάψει να υπάρχει άνθρωπος της γης είναι ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου για τον Θεό. Οπότε λοιπόν εισβάλλει αυτό την βασιλεία του και προγευόμαστε εμείς μέσα από τον χρόνο στην διάσταση αυτή του σύμπαντος, του χώρο χρόνου κλπ. Έτσι την βασιλεία του Θεού.
οι ιερείς λοιπόν μας βάζουν μέσα σε αυτή την βασιλεία, σε αυτή την πρόγευση που είναι μέσα στην Εκκλησία, που είναι κυβωτός της Εκκλησίας, του Θεού, που μέσα εκεί μπορεί κάποιος αν θέλει να προγευτεί από αυτή τη ζωή την βασιλεία του Θεού και να μπορέσει να την έχει και να ζήσει και αιώνια και στην άλλη. Τους ιερείς λοιπόν τους χρειαζόμαστε γιατί είναι οι μεσίτες. Ο Θεός τους έθεσε να είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βάλουν μέσα στην βασιλεία του, μέσα στην κυβωτό του, για να πάμε κοντά του, να εργαστούμε μέσα από εκεί με τις εντολές του, με τους νόμους του, με τα όπλα μας, που είναι η Θεία Κοινωνία, το πιο σημαντικό όπλο, έτσι η προσευχή, η νηστεία, η εγκράτεια κλπ. Για να φτάσουμε κοντά του. Και οι εκκλησίες είναι ο οίκος του Θεού που γίνονται και τελούνται όλα τα μυστήριά μας. Εσύ έχεις το σπίτι σου, εγώ έχω το σπίτι μου, ο καθένας έχει το σπίτι του. Ο Θεός να μην έχει το δικό του σπίτι, που να είναι το ξεχωριστό σπίτι του Θεού κλπ. Που εκεί μέσα να τελούνται, να είναι το αγιασμένο, γιατί το σπίτι μας δεν μπορεί να είναι ακριβώς σπίτι του Θεού, γιατί γίνονται και άλλα πράγματα μέσα εκεί πέρα. Ακούγονται και βλασφημίες, ακούγονται και άλλα πράγματα, μαγειρεύει κανείς μέσα εκεί πέρα, κάνουν και τελεί και άλλα πράγματα κλπ. Και είναι το κατεξοχή σπίτι του Θεού. Και χρειάζεται η Εκκλησία, διότι όπως βλέπεις ο κόσμος έχει αυξηθεί, αγαπητέ μου Νίκο. Έτσι, μόνο στην Αθήνα είμαστε 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αν υποθέσουμε ότι είχαμε μόνο μία Εκκλησία, πού θα χωρούσαν τα 5 εκατομμύρια μέσα στην Εκκλησία? Εδώ υπάρχουν, έτσι παράδειγμα, 500.000 εκκλησίες στην Αθήνα και πάλι δεν χωράνε. Βάλε 500.000 εκκλησίες σου βάζω εγώ στην Αθήνα, από 1.000 ανθρώπους είναι 1.000.000 άνθρωποι. Αν κάνω καλά τον υπολογισμό, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να υπολογίσω ακριβώς. Ή τα άλλα, τα άλλα 4 εκατομμύρια, πού θα μπουνε? Πού θα κάνετε? Έξω από την Εκκλησία, έξω από τον οίκο του Θεού. Χρειάζονται λοιπόν και οι εκκλησίες και οι παπάδες. Γιάννη μου, για το νομίμως αυτές λοιπόν, τα είπαμε αρκετά πράγματα. Κι άλλος Γιάννης, αλλά από τον Πειραιά. Πατέρα Μάξιμε, εγώ και πολλοί κόσμος έχουμε πολλά ερωτήματα σχετικά με το μικροτσίπ και το 666. Ανησυχούμε πολύ. Γιάννη μου, κάνε λέω υπομονή σε το πολύ δύο εκπομπές. Έτσι, θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών γύρω από το θέμα και θα πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Το τονίζω, πολλά και σημαντικά πράγματα. Εάν είστε κοντά μας και μας παρακολουθείτε, θα τα ακούσετε. Λοιπόν, για όλα αυτά και για τα μικροτσίπ και για το 666 και για τον αντίχριστο και άλλα πολλά. Άννα από το Χαλάνδρη, η φίλη μας η Άννα, συγχαρητήρια για την εκπομπή Πατέρα Μάξιμο. Ρωτάω γιατί ο Θεός βασανίζει, δοκιμάζει τους καλούς ανθρώπους και επιβιώνουν οι κακοί επί της γης. Θα ήθελα να ακούσω κάτι και για την Δευτέρα Παρουσία. Γιατί λοιπόν μας ρωτάει η Άννα από το Χαλάνδρη, ο Θεός βασανίζει, δοκιμάζει τους καλούς ανθρώπους. Είναι μία λανθασμένη εντύπωση αυτή την οποία έχουμε, πολλοί χριστιανοί, ότι ο Θεός βασανίζει και δοκιμάζει. Ο Θεός δεν βασανίζει και δεν δοκιμάζει κανένα. Ουδείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πειραζόμενος, δοκιμαζόμενος, λέγεθο ότι υπό Θεού βασανίζεται, δοκιμάζεται και πειράζεται κλπ. Κανείς. Ό,τι παθαίνουμε, το παθαίνουμε από μόνοι μας. Ό,τι παθαίνουμε σε αυτή τη ζωή, το παθαίνουμε από μόνοι μας. Εξαιτίας των δικών μας εκουσίων ή ακουσίων, λαθών, αμαρτημάτων, επιλογών κλπ. Κλπ. Έτσι ο Θεός κανέναν δεν βασανίζει, κανέναν δεν δοκιμάζει. Ο Θεός δεν έχει την ανάγκη να δοκιμάσει, γιατί ξέρει. Δεν ξέρει τι είμαι εγώ. Δεν ξέρει ποιος είμαι, τι σκέφτομαι, τι έκανα πριν, τι θα κάνω σήμερα, τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω από 5, 50, 50, από 100. Ξέρει τα πάντα. Εδώ έχει προφητεύσει όλο το μέλλον του κόσμου εν τη γενέση αυτό. Έτσι έχει προφητεύσει τα πάντα και είναι καταγεγραμμένα όλα, όταν λέμε όλα εννοούμε όλα τα πάντα, μέσα στο λόγο του, μέσα στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τα πάντα είναι καταγεγραμμένα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι καταγεγραμμένο. Και δεν γνωρίζει ποιος είμαι εγώ και τι θα κάνω εγώ, και αν θα αντέξω μια δοκιμασία, δεν θα αντέξω μια δοκιμασία. Εμείς μόνοι μας δημιουργούμε τις δοκιμασίες και τις θλίψεις από τις επιλογές μας. Η καρτή της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Όταν κανείς αμαρτάνει, έτσι, όπως ο Αδάμ αμάρτησε, τι έκανε? Μόνος του, εκούσια,
Σήμερα είναι και η έξοδος του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Αυτό εορτάζουμε την Κυριακή της Τυρινής, την έξοδο του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Λοιπόν, ο Θεός τους είχε δώσει μια εντολή και τους είπε, εδώ όλα αυτά είναι δικά σας, σας ανήκουν. Πάτε τα, χαρείτε τα, απολαύστε τα. Εγώ σας βάζω μόνο μια εντολή και αυτό γιατί. Διότι αφενός να ξέρετε ότι πάνω από εσάς είναι κάποιος άλλος. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει ότι δεν είναι Θεός. Νομίζω ότι είναι Θεός. Εδώ ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε μετά από 30, 40, 50, 100 χρόνια και ζούμε σε αυτή τη ζωή λες και θα ζήσουμε αιώνια. Βιούμε και καταβιούμε και εργαζόμαστε λες και θα ζήσουμε αιώνια. Και τρέχουμε και τρέχουμε και τρέχουμε και τρέχουμε και φτιάχνουμε και φτιάχνουμε και φτιάχνουμε και φτιάχνουμε λες και θα ζήσουμε αιώνια και θα πάρουμε μαζί μας. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε από ανοησία, το ξεχνάμε από εγωισμό, το ξεχνάμε από ερηφάνεια, από ίση, το ξεχνάμε από τα προβλήματα, το ξεχνάμε από τα προβλήματα της ζωής κλπ. Το ξεχνάμε πάντως. Ξεχνάει ο άνθρωπος ότι είναι προσωρινός και θα φύγει γρήγορα από αυτή τη ζωή. Και θα ζήσει αιώνια. Και πια λες και θα ζήσει αιώνια χρόνια. Τι να μας δοκιμάσει λοιπόν ο Θεός. Εμείς με τις αμαρτίες μας θα δημιουργούμε όλα αυτά. Και αμαρτάνομαι και ο Θεός, ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και ενώ τους είπε λοιπόν μην το κάνετε αυτό και πάρετε αυτήν την εντολή για να θυμάστε ότι εγώ είμαι πάνω από εσάς και ότι υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πάνω από εσάς, δεν είστε εσείς θεοί, εγώ είμαι ο Θεός σας κλπ. Και αυτό τους έδωσε την εντολή για να νιώθουν ότι κάποιος είναι πάνω από εκείνους. Και για ένα άλλο λόγο, πολύ σημαντικό, έτσι επειδή τότε αυτό το συγκεκριμένο το δέντρο που σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, τα δέντρα τότε στον Παράδεισο, ο Παράδεισος καταρχάς που ήταν ο Αδάμ και η Εύα και από τον οποίο εξώστη, που σήμερα εορτάζουμε, ενθυμούμεθα μάλλον, την έξωση του Αδάμ και της Εύας του Παραδείσου, ο Παράδεισος αυτός, αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ο Παράδεισος που θα ζήσουμε μετά θάνατον όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει η Ανάσταση των και κοιμημένων και η κρίση ζώντων και νεκρών. Ο Παράδεισος αυτός είναι η γη και συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο μέρος της γης στην Ανατολή μεταξύ των ποταμών του Τίγρη, του Ευφράτη, του Φυσών και του Σιών κλπ. Μεταξύ των τεσσάρων ποταμών υπήρχε μία θα λέγαμε ένα στόχος. Έτσι ένας μεγάλος τόπος που εκεί έθεσε για πρώτη φορά ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, τους δύο πρώτους ανθρώπους της γης. Και μέσα λοιπόν, επειδή ήταν όλα νέα, όλα καινούργια, όλα μόλις είχαν δημιουργηθεί από τον Θεό, ήταν ένας παράδεισος πραγματικός. Δεν υπήρχε κάτι κακό, κάτι άσχημο, απενός γιατί τα δημιούργησε ο Θεός και ο Θεός τα πάντα λίαν καλώς επίησε. Ό,τι κακό υπάρχει εισήλθε μετά την πτώση του Δάκη της Εύας, που εισήλθε η φθορά, ο θάνατος και το κακό και η πτώση και η αμαρτία στον κόσμο, πριν δεν υπήρχαν, ο άνθρωπος τα δημιούργησε αυτά, τα έφερε και είναι και αυτό μια παρένθεση μέσα στη ζωή του κόσμου. Μετά θάνατο δεν θα υπάρχουν όλα αυτά, ούτε το κακό, ούτε αμαρτία, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα, δεν εξαφανιστούν εκτός από τους αυτούς που θα ζουν αιώνια μέσα στην κόλαση, έτσι αυτοί αιώνια θα ζουν στην κόλαση και οι άλλοι αιώνια θα ζουν κοντά στο Θεό. Και το ένα αιώνιο και το άλλο. Το κακό θα εξαφανιστεί, ο θάνατος, η φθορά και η αμαρτία. Γιατί δεν τα δημιούργησε ο Θεός. Και αφού δεν τα δημιούργησε ο Θεός, έτσι δεν υπάρχουν, δεν είναι αυθύπαρκτα. Δεν έχουν υπόσταση. Πώς να σας το πω να το καταλάβετε. Έτσι εσείς, ο καθένας από εσάς, υπάρχει γιατί έχει υπόσταση. Υπάρχει γιατί έχει την υπόστασή του, έχει το πρόσωπό του. Έτσι, ο άνθρωπος αποτελείται από πρόσωπο, υπόσταση και από φύση. Η φύση του είναι το σώμα και η ψυχή και η υπόσταση, το πρόσωπό του είναι η υπόστασή του, το είναι, το ύπαρξή του δηλαδή. Που είναι και αυτό που ξεχωρίζει τον κάθε άνθρωπο από τον άλλο. Ενώ όλοι οι άνθρωποι είμαστε ήδη, αποτελούμαστε από τα ίδια στοιχεία, από σώμα και από ψυχή, ο καθένας έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Όχι αυτό το πρόσωπο, το ενδότερο, την προσωπικότητα, την υπόσταση. Το κακό λοιπόν δεν έχει υπόσταση. Το κακό δεν έχει υπόσταση, δεν είναι αυθύπαρκτο, δεν δημιούργησε ο Θεός. Ο άνθρωπος το έφερε με την αμαρτία, με την πτώση του και τον θάνατο και τη φθορά κλπ.
Όπως, για να το καταλάβετε, όπως δεν υπάρχει και το σκοτάδι. Το σκοτάδι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι μειών. Δεν είναι αυτύπαρκτο. Το σκοτάδι είναι η έλλειψη του φωτός. Φεύγει ο ήλιος και έρχεται το σκοτάδι. Ο ήλιος υπάρχει. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Το σκοτάδι είναι, επαναλαμβάνω, η έλλειψη του φωτός. Φεύγει ο ήλιος, κρύβεται κάτω από τη γη, παράδειγμα, και σκοτίζει το υπόλοιπο τμήμα της γης. Δεν υπάρχει όμως σκοτάδι σαν ουσία, σαν οντότητα, σαν ύπαρξη, σαν υπόσταση. Έτσι ακριβώς δεν υπάρχει και το κακό, και η φθορά. Έτσι λοιπόν, ο παράδεισος εκεί ήταν στην τελειότητα. Και λένε λοιπόν οι πατέρες ότι τα δέντρα αυτά, εκτός από το δέντρο, εκτός δηλαδή από την όραση του δέντρου που γνωρίζουμε, πορτοκαλιά, μηλιά, η άμπελος κλπ. Και οποιοδήποτε άλλο δέντρο κλπ. Και από το φρούτο του καρπούς που είχε, που ήταν τέλειο βέβαια τότε και στην ομορφιά και στη γεύση και στην όραση, λένε, έτσι, υπάρχει αυτή η άποψη, ότι το κάθε ένα δέντρο υπήρχε μέσα και μία αρετή. Υπήρχε, παράδειγμα, η αρετή του... Η ώρα τρέχει, βλέπω, έχω ξεχαστεί και έχουμε πολλά μηνύματα και έχουμε και 3 τηλέφωνα ζωντανά να βγάλουμε στον αέρα. Να κλείσω λοιπόν, θα μπορούσα να πούμε πολλά, να ολοκληρώσω αυτό. Λένε λοιπόν ότι το κάθε δέντρο είχε και μία αρετή μέσα. Άπλωνε με το χέρι του Αδάμ και έκοβε, ξέρω εγώ, το πορτοκάλι. Έπαιρνε το πορτοκάλι και έπαιρνε τη γεύση του πορτοκαλιού, αλλά μαζί με το πορτοκάλι έπαιρνε και τη γεύση, παράδειγμα, συγγνώμη, και την αρετή, παράδειγμα, της υπομονής. Έκοβε το χέρι του, έπαιρνε το χέρι του και έκοβε ένα άλλο δέντρο, έτρωγε, ξέρω εγώ, το μανταρίνι, μαζί με το μανταρίνι έτρωγε, ξέρω εγώ, και την υπομονή, έτρωγε και την αρετή, ξέρω εγώ, της χαράς. Έτσι λοιπόν και το δέντρο, αυτό το απογορευμένο που τους είπε ο Θεός, να μην φάνε, ήτανε το δέντρο, αυτό το δέντρο, λένε πολλοί, ήτανε ότι ήταν η μηλιά και συμβολίζουν τον απογορευμένο καρπό με το μήλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από αυτό το πράγμα και ψεύδος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη και ψεύδος από αυτό το πράγμα που συμβολίζουν τον καρπό, τον απογορευμένο καρπό με μήλο. Και το συμβολίζουν και λένε μάλιστα και δαγκωμένο ένα μήλο κλπ. Και παραπέμπουν κιόλας και σε σεξουαλικά πράγματα κλπ. Πιο ανυπόστατα και πιο ανόητα και πιο φεδρά και πιο παραμύθια από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν έχω τον χρόνο να τα αναπτύξω. Σε άλλες εκπομπές, έτσι, στο μέλλον θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Το δέντρο αυτό ήταν η σικιά. Και γι' αυτό αμέσως έκοψαν σίκα, συγγνώμη, τα φύλλα της εκεί σκεντήθηκαν. Από εκεί που έφαγαν και από εκεί που άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ότι αμάρτησαν, έκοψαν, και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί, έκοψαν από εκεί που βρισκότανε. Άρα πού, πότε άνοιξαν τα μάτια τους, όταν έφαγαν το απογορευμένο καρπό. Και μόλις ξύπνησαν και είδαν ότι αυτό που έκαναν ήταν κακό, αμαρτία, εκεί που ήταν και που βρισκόταν, δηλαδή κάτω από τη σικιά, κάτω από το δεδροκίνο, κόβουν τα φύλλα της σικής και σκεπάζονται για να μην νιώθουν, να μην βλέπουν τη γύμνια τους. Ενώ προηγουμένως ήταν γυμνοί και δεν εσκύνονται, δεν εντρέπονται κλπ. Και γι' αυτό ακριβώς, έτσι, το δέντρο αυτό της σικής το καταράστηκε ο Κύριός μας σε μία άλλη παραβολή και του είπε «Μικέτε εξού καρπός, γέννησε τον αιώνα». Πολλά μπορούμε να πούμε, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Έτσι λοιπόν, να κλείσουμε με την Άννα, το Χαλάνδρη που λέει «Δεν βασανίζεται λοιπόν, αγαπητή μου Άννα, ο Θεός στους ανθρώπους. Εμείς μόνοι μας δοκιμαζόμαστε από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, από τα λάθη μας, από τις επιλογές μας κλπ. Και ούτε επιβιώνουν οι κακοί, φαινομενικά μπορεί να φαίνεται ότι επιβιώνουν, επιβιώνουν, αλλά εάν γνωρίζαμε τι ακριβώς γίνεται στον καθένα, θα βλέπουμε ότι ο Θεός ξέρει τι κάνει και ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να φαινομενικά να φαίνεται ότι ευτυχούν και ότι πάνε καλά, αλλά όμως, έτσι, πάτε παράδειγμα τον Ωνάση, που ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, σε εισαγωγικά. Πόσα πολλά προβλήματα είχε, πόσες ταλαιπωρίες, πόσες δοκιμασίες, πόσες θλίψεις, πόσες. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να βρίσκεται μακριά από το Θεό, να μην τηρεί τους νόμους και τις εντολές του Θεού και να περνάει καλά και να επιβιώνει. Μπορεί να επιβιώνει φαινομενικά, αλλά εγώ σας λέω ότι επιβιώνει όπως το θέλετε κι εσείς σε αυτή τη ζωή. Και τι έγινε που θα επιβιώσει δηλαδή 30, 40, 50, 80, 100 χρόνια, τι θα γίνει δηλαδή. Εγώ σας λέω ότι είναι έτσι όπως το θέλετε εσείς, ότι
πηδιώνει, αποκτάει πλούτη, αποκτάει δόξα, αποκτάει περιουσίες, αποκτάει τα πάντα, είναι μεγάλος πιθανός, τον προσκυνάνε όλοι κλπ. Και περνάει τρεις ευτυχισμένα. Και τι έγινε, ακόμη και έτσι που δεν είναι, όπως σας λέω υποθετικά, τι έγινε, δεν θα φύγει, θα φύγει εκεί, τι θα γίνει. Και θα έρθει η ώρα να πάρει την αμοιβή του. Ποια θα είναι η αμοιβή του. Εξ αριστερών εξεγονίμων. Πορεύεστε επί μου κατηραμένοι. Διότι μόνο όσοι τηρήσουν τις εντολές του Θεού σε αυτή τη ζωή θα μπορέσουν να πάνε κοντά του. Το καταδύναν φυσικά, έτσι δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν, ξέρω εγώ, τα κιλά του 20 ο πύρος Δήμας. Δεν είναι όλοι πύροι Δήμοι. Έτσι. Ο καθένας όσα κιλά μπορεί να σηκώσει. Άλλο μπορεί να σηκώνει 5 κιλά. Εντάξει, φτάνουν αυτά τα 5 κιλά για τον Θεό. Ξέρει αυτός ότι δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω. Άλλο μπορεί να σηκώσει 10. Ζητάει τα 10 μας ο Θεός. Άλλο μπορεί να σηκώσει 20. Ζητάει τα 20. Άλλο μπορεί να σηκώσει 40. Ζητάει τα 40. Άλλο τα 50. 50. Άλλο 100. Ζητάει τα 100. Άλλο μπορεί να σηκώσει 1000 κιλά. Θα ζητήσει και τα 1000 κιλά. Θα το πει πόσα τάλαντα, πόσα κιλά σου έδωσα, πόσα τάλαντα, 5. Γιατί εσύ μόνο τα 4 καλλιέργησες και αύξησες ή τα 3 ή τα 1 ή τα 2, τα άλλα που τα έκανες, τι τα έκρυψες, γιατί δεν τα καλλιέργησες, γιατί δεν τα αύξησες, όλα. Η Έφη από Ραφίνα, πατέρα Μάξιμ, έχουμε πολλές παρεμβολές, δεν ακούγεστε καθόλου. Έφη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό, φταίνε πολλά πράγματα, φταίει ίσως και άλλα τα άλλα τα σήματα, τα άλλα κανάλια που έχουν μεγαλύτερους πομπούς, το δικό μας το κανάλι λίγο μικρό. Προσπάθησε, βρεις κάποιο τρόπο, γύρισε λίγο την κεραία σου, δες που βλέπεις καλύτερα, φέρε κάποιο τεχνικό, βάλε κάποια ενισχυτική κεραία, να μπορέσεις να βλέπεις καλύτερα. Οι εκπομπές σας έχουν ενδιαφέρον και μου αρέσουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη. Γιατί παρεμβαίνουν τα άλλα κανάλια, για να μην ακούγεστε, φοβούνται την αλήθεια. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Ο Μιχάλης από Πειραιά, παρακολουθεί την εκπομπή σας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελευθερία από το Περιστέρι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πατέρα Μάξιμε. Θα ήθελα να μου κάνετε προσευχή και εσείς και οι τηλεθεατές για να πάει καλά η εγκυμοσύνη μου. Το ευχόμαστε ολόψυχα, αγαπητή μου Ελευθερία, να πάει όσο γίνεται καλύτερα η εγκυμοσύνη σου, έτσι χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς ιδιαίτερους πόνους και να γεννήσεις με το καλό να ελευθερωθείς και να φέρεις ένα υγιέστατο παιδάκι. Ο Κώστας από Νέα Σμύρνη. Πώς, πατέρα Μάξιμε, λέτε ότι τα χρήματα αποτελούν μια ματαιώδη ζωή, ενώ η ίδια Εκκλησία έχει μεγάλη περιουσία με πολλά ακίνητα και πολλά χρήματα. Χρειάζονται όλα αυτά, σε τι τις χρησιμεύουν. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα από Νέα Σμύρνη, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι, μην μπερδεύουμε και μην συγχαίουμε πράγματα ανώμια. Λοιπόν, δεν μιλάω για την περιουσία της Εκκλησίας ή για την περιουσία των μοναστηριών, που θα πούμε τι εννοώ κλπ. Μιλάω για την προσωπική περιουσία του καθενός που έχει και όχι ότι δεν πρέπει να έχει περιουσία. Μην παρεξηγείτε κάποια πράγματα. Κοντά στο νου λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και η γνώση. Εγώ δεν σας είπα να μην έχετε περιουσία, να μην έχετε χρήματα, γιατί αν δεν έχετε περιουσία, δεν έχετε χρήματα, θα μπορέσετε να ζήσετε. Θα μπορέσετε να καλύψετε τα έξοδά σας, θα μπορέσετε να φέρετε τα παιδιά σας, θα μπορέσετε να ντυθείτε, θα μπορέσετε να σπουδάσετε τα παιδιά σας, θα μπορέσετε να φάτε. Κοντά στο νου και γνώση. Φυσικά και χρειάζεται περιουσία. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα να μην προσκολάται η ψυχή μας, η καρδιά μας στα χρήματα και μόνο σε αυτά. Και όλος ο στόχος μας, και όλος ο σκοπός μας, και όλο μας το είναι μας, και όλη η προσπάθεια μας είναι στο πώς να αποκτήσουμε χρήματα και ξεχνάμε όλα τα άλλα και ιδιαίτερα τον ένα και βασικό σκοπό που είναι η σωτηρία της ψυχής μας και να φτάσουμε να γίνουμε Άγιοι Θεοί κατά χάρη. Το εννοώ. Τα χρήματα είναι ο σκοπός, είναι το μέσο, το εργαλείο, βεβαίως θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μην προσκοληθούμε και γίνουμε και γίνει ο θησαυρός ψυχής μας τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο γίνω και υλικό. Όσον αφορά για την Εκκλησία, για την περιουσία της Εκκλησίας, βεβαίως και αυτή η οποία η Εκκλησία δεν ανήκει σε μένα, η περιουσία της Εκκλησίας δεν ανήκει σε μένα. Παράδειγμα, εγώ ήμουν αρχιεπίσκοπος, εγώ είμαι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι, έτσι, το Αγίου Κοσμά του Τολού. Στην ορεινή Κορινθία. Το μοναστήρι έχει μια χή περιουσία, μια άρθα περιουσία. Εγώ είμαι ο διαχειριστής της περιουσίας, δεν είναι δική μου περιουσία, δεν μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ο διαχειριστής. Μπορεί να είμαι κακός διαχειριστής, αυτό ναι. Μπορεί την περιουσία αυτή που έχει το μοναστήρι μου, την όποια περιουσία έτσι, μπορεί να μην έχει καθόλου σχήμα λόγου, παιδευτικά μιλάω. Την περιουσία λοιπόν αυτή που έχει το μοναστήρι μου, μπορεί εγώ να την χρησιμοποιήσω κακώς. Θα δώσω λόγο στο Θεό.
Εάν όμως χρησιμοποιήσω για τις ανάγκες του μοναστεριού, τις ανάγκες των μοναχών, για τις ανάγκες των πιστών, για τις ανάγκες της εκκλησίας, ιεραπροσθενικές κλπ. Θα κάνω καλά. Εάν δεν έχει περιουσία η εκκλησία, εάν δεν έχει περιουσία ένα μοναστήρι, πώς θα κάνει το έργο του. Καταρχάς πώς θα ζήσει, όπως και πώς θα ζήσει μια οικογένεια δεν έχει περιουσία, πώς θα ζήσει ένα μοναστήρι. Πώς θα στρέψει τους μοναχούς του, πώς θα συντηρήσει τα κτίρια, πώς θα φτιάξει τα κτίρια, πώς θα φτιάξει την εκκλησία, πώς θα φιλοξενήσει τον κόσμο που έρχεται, που πάνε στα μοναστήρια. Πώς θα κάνει αποστολικό έργο, πώς θα βγάλει βιβλία, πώς θα βγάλει περιοδικά, πώς θα μοιράσει κοιλάδια, πώς θα δώσει άλλα πράγματα, πώς θα κάνει κοινωνικό έργο. Πώς θα τα κάνει όλα αυτά αν δεν έχει περιουσία ένα μοναστήρι. Μην τα μπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Έτσι, άλλο το ότι υπάρχουν κακοί διαχειριστές κάποιες περιουσίες κάποιων μονών, κάποιων εκκλησιών, υπάρχουν κακοί διαχειριστές, δεν κάνουν καλή διαχείριση, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, και άλλο ότι δεν πρέπει να έχουν περιουσία τα μοναστήρια, οι εκκλησίες κλπ. Η Κωνσταντίνα από το Περιστέρι, πατέρα Μάξιμη, τι γνώμη έχετε για τη μαγεία, τη βασκανία και τη γλωσσοφαγιά, πώς μπορούμε να προφυλακτούμε από όλα αυτά. Όλα αυτά, αγαπητή Κωνσταντίνα, είναι υπαρκτά. Και η μαγεία, και η βασκανία, και η γλωσσοφαγιά, έτσι, υπάρχουν γιατί όλα αυτά απορρέουν, εκπηγάζουν, αν θέλετε, από τον διάβολο. Όπως από το Θεό εκπηγάζει και εκπορεύεται οτιδήποτε καλό και αγαθό, και όλες οι χαρές και όλες οι αρετές, έτσι και από τον διάβολο οτιδήποτε κακό. Και όπως ο Θεός έχει τα δικά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους δικούς του μεσίτες, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, και να τους φέρουν κοντά του μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ευλογίες κλπ. Την εξομολόγηση του Θεία Κοινωνία, που μόνο από τον ιερέα μπορεί να τελεστεί η Θεία Κοινωνία, έτσι και ο διάβολος έχει τους δικούς του ανθρώπους που μεσητεύουν και γίνονται όργανα για να αποσπάσουν ανθρώπους από τον δρόμο του Θεού και να τους οδηγήσουν στον δρόμο του διαβόλου, κοντά στον διάβολο. Και με δικά τους στερτύπια, με δικά τους μέσα, με δικές τους ενέργειες και τελετές και πράξεις και θυσίες, κάνουν αυτά. Και γίνεται η βασκανία στον άνθρωπο, η γλωσσοφαγιά, έτσι το μάθισμα είναι η βασκανία, η μαγεία, που είναι κάτι πιο βαρύ, πιο χοντρό κλπ. Μπορεί να επιφέρει μεγάλο κακό στον άνθρωπο, σε ποιον άνθρωπο όμως, σε εκείνον ο οποίος δεν είναι κοντά στο Θεό, ζει μακριά από το Θεό ή δεν ζει πραγματική και μυστηριακή ζωή. Ή κάποια στιγμή δεν πρόσεξε και του ξέφυγε και έπεσε κάποιο μεγάλο λάθος και εκεί βρήκε ευκαιρία ο διάβολος και του δημιούργησε πρόβλημα μέσα από τη μαγεία κλπ. Πώς μπορούμε να προφυλακτούμε? Μόνο με πνευματική, καθαρή πνευματική και αληθινή ζωή. Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, προσευχή, μελέτη του Λόγου του Θεού, συχνός εκκλησιασμός, συχνή Θεία Κοινωνία και υπομονή. Γιατί εξαρτάται, τα απλά βέβαια η βασκανία, η γλωσσοφαγιά φεύγουν σχετικά εύκολα αμέσως. Με μία ευχή έφυγε. Η μαγεία εξαρτάται, έτσι, άλλο ένα θέμα σοβαρό και αυτό το οποίο υπάρχει μεγάλη σύγχυση και άγνοια και παραπλάνηση ακόμα και από τους κληρικούς και ιερείς και αρχιερείς που λένε μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα κλπ. Μην πιστεύετε. Εδώ η ίδια η Εκκλησία μας, ο ίδιος ο Θεός έβγαζε δαιμόνια και είπε στους μαθητές του, όταν τους έστειλε να κηρύξουν κλπ, δαιμόνια εκβάλλεται. Ασθενείς θεραπεύεται, παραλήπτους εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Δαιμόνια εκβάλλεται. Ο Κύριος δεν θεράπευσε δαιμονισμένους. Τι ήταν οι δαιμονισμένοι? Ήταν ένα είδος μαγείας. Για κάποιο λόγο έτσι έγινε και δεν πρόσεξε τη ζωή του, έφυγε η χάρη του Θεού από κοντά του, έμεινε μόνος, βρήκε ευκαιρία ο Κιάβος, από τον βρήκε μόνο και μπροστά του, τσακ, και μπήκε μέσα του. Ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πώς μπορούμε να προφυλακτούμε λοιπόν από όλα αυτά κοντά στην Εκκλησία, αγαπητή Κωνσταντίνα? Η Μαρίνα από Αθήνα, πατέρα Μάξιμε, η εκπομπή σας είναι καταπληκτική, θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ Μαρίνα, να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από Ζωγράφο, καλή Σαρακοστή πατέρα Μάξιμε, καλή επιτυχία στις εκπομπές σας. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, καλή Σαρακοστή και σε σένα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Η Μαρία από το Χαλάνδρι, θέλουμε να ανανεώσουμε το διαβατήριο και φοβόμαστε για το τσιπ. Να τα πάρουμε, είπα και προηγουμένως σε άλλες εκπομπές μου, συγγνώμη Μαρία μου, ότι δεν έχω δει τι ακριβώς είναι το διαβατήριο, είπα θα το ψάξω, θα το ερευνήσω, κάτι λέω υπομονή, έτσι, στις επόμενες ημέρες θα το ερευνήσω και θα σας πω σχετικά και με το διαβατήριο και με το τσιπ.
Εάν πάντως εσείς γνωρίζετε ότι έχει το 666, φυσικά και δεν θα το πάρουμε, έτσι. Πάντως το σίγουρο, αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, είναι ότι chip θα υπάρχει, 100%. Τώρα τι ακριβώς είδους θα είναι αυτό το chip, αυτό δεν το γνωρίζω. Και φυσικά θα μπορούν μέσα από εκεί, έτσι, να μας εντοπίζουν. Και όλες και να όποιος το έχει, δηλαδή, θα ξέρουν και πού βρίσκεται, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή και το κινητό, και μέσα από το δορυφόρο ξέρουν αυτή τη στιγμή που είναι ο καθένας μας όταν έχει ένα κινητό. Τώρα, αν αυτό το chip θα έχει το 666, δεν το γνωρίζω. Το πιο πιθανό, έτσι, είναι να το έχει, γιατί σχεδόν όλα πλέον τα πάντα, δεν υπάρχει οτιδήποτε αντικείμενο και πράγμα το οποίο δεν τοποθετούν απάνω και τον κωδικό αριθμό 666. Το πιο πιθανό είναι και αυτό. Αλλά μέχρι να σιγουρευτούμε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η Δήμητρα από Νέα Ιωνία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, πατέρα Μάξου, που μιλήσατε για την ουσία της Μεγάλης Σαρακοστής και για την προετοιμασία της, γιατί δυστυχώς μας έχουν κατακλείσει τα κανάλια από τα καρναβάλια, τις διονυσιακές τελετές σε διάφορα χωριά και την εισαγόμενη πορνεία λόγω αυτών των ημερών από τη Βραζιλία. Δεν έχεις άδικο, αγαπητή Δήμητρα. Με τα εν ονόματι μάλλον των καρναβαλιών, έτσι και της Απόκρεας και της και οτιδήποτε άλλο κλπ. Και του Τριωδίου, ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο αισχρό, ό,τι πιο υλικό και σαρκικό και σαρκολατρία και σαρκολατρικό κλπ. Το περνάνε μέσα από το είδος αυτό. Και μακριά, όσοι θέλουμε τουλάχιστον να κατευθούμε καθαροί και αμόλυντοι. Λοιπόν, ο Γεράσιμος από το Κερατσίνι, βλέπω έχετε πληθώρα μηνυμάτων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι. Ό,τι προλάβουμε, έτσι και όσα προλάβουμε, γιατί έχουμε να βγάλουμε και 3 τηλεφωνικές ζωντανές στον αέρα, 3 τηλέφωνα. Πατέρα, ωραία, πάμε, ναι, τα αφήνουμε για την επόμενη, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να βγάλουμε την πρώτη γραμμή, να διαβάσουμε ακόμα κάποια τηλέφωνα. Ο Γεράσιμος από το Κερατσίνι, πατέρα Μάξιμε, στη Μονή Εσφημένου γίνεται αποκλεισμός. Θα ήθελε να γνωρίσει ο Ορθόδοξος λαός αυτό το γεγονός για να αντιδράσουμε όλοι δυναμικά μπροστά σε αυτό το έσχος. Δηλαδή, μοναχοί να διώκονται από τη μονή τους. Το έχουμε ξαναπεί από το Γεράσιμέ μου, οπωσδήποτε είναι απαράδεκτο το που συμβαίνει. Έτσι, εγώ βεβαίως είμαι με το νέο ημερολόγιο, ανήκω στο νέο, ανήκω στη Μητρόπολη Κορίνθου, αλλά αυτό που γίνεται στην Ιερά Μονή Εσφημένου με βρίσκει κάθετα αντίθετο, δεν συμφωνώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τραβάνε όλα τα οποία τραβάνε από τον διωγμό της Ιεράς Κοινότητος η μοναχή της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Ο Σωτήρης από Γιούπλη, παρακολουθώντας εκπομπής σας, συγχαρητήρια πατέρα Μάξιμε, να είσαι καλά Σωτήρη μου. Ο Γιώργος από Σαλαμίνα, πατέρα Μάξιμε, έχω μια πορεία. Γιατί άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν ναι και άλλοι γέροι, λένε κάτι γραφές γι' αυτό? Βεβαίως Γιώργο μου, αυτό είναι καθαρά στην κρίση του Θεού. Ο Θεός κανονίζει πότε θα πάρει τον κάθε ένα από εμάς τους ανθρώπους. Ανάλογα με το πότε κρίνει εκείνος ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή του ανθρώπου. Όταν δει ο Θεός δηλαδή ότι κάποια στιγμή του ανθρώπου στη ζωή του, έτσι, ενώ ξέρει ότι από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, αν υποθέσουμε παράδειγμα ότι ζούσαμε όλοι 100 χρόνια, ξέρει ότι μέσα στα 100 χρόνια αυτά που θα ζήσει ο κάθε άνθρωπος, παράδειγμα, λέγαμε ότι όλοι ζούσαμε 100 χρόνια, ότι η πιο κατάλληλη στιγμή του ανθρώπου στα 100 χρόνια, που είναι πιο έτοιμος και πιο προετοιμασμένος για να πάει κοντά του, είναι η ηλικία η τάδε, η ημέρα η τάδε. Εκείνη την ημέρα τον παίρνει. Φροντίζει ο Θεός μέσα από κάποιους τρόπους κλπ. Να πάρει εκείνη τη μέρα κάποιον άνθρωπο. Έτσι, αυτό βεβαίως το κάνει, έτσι, αυτό έχει απόλυτη, θα λέγαμε έτσι, ερμηνεία και εφαρμογή, έτσι, στους δικούς των ανθρώπους. Όσοι είναι πραγματικά χριστιανοί και είναι παιδιά του κλπ. Σε όλους τους άλλους που βρίσκονται εκτός και έχουν τραβήξει άλλο δρόμο, αυτοί ούτως ή άλλως χαμένοι είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, πατήρ Μάξιμε. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ εμάς που χανόμαστε μέσα στις ιδιωτικές έρευνες. Λίγο την τηλεόραση χαμηλώστε, αν έχετε καλοσύνη, γιατί σφυρίζει λιγάκι. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας. Ήθελα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ναι. Ήταν να ρωτήσω κατά πόσον ο Κύριος θα μας κρίνει, ας πούμε, στα καλά μας έργα, όπως αναφέρει εκεί,
ή και σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή νηστεία, εξομολόγηση, διακοινωνία, πόσο θα μετρήσουμε το ένα με το άλλο, πόσο... Εάν θα μας κρίνει δηλαδή σε όλα... Ναι, στα καλά μας έργα που αναφέρει το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, ναι, ή και σε όλα τα υπόλοιπα. Σε όλα. Θα μας κρίνει σε όλα ο Κύριος, από το πιο μικρό και το πιο ελάχιστο και το πιο ασήμαντο, μέχρι το πιο σημαντικό. Βεβαίως, επειδή ο Θεός δεν είναι άνθρωπος όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, μάλιστα, έτσι που κρίνουμε με τη δική μας εσφαλμένη πολλές φορές κρίση και με το πεπερασμένο μυαλό και μη γνωρίζοντας κάποιες παραμέτρους από κάποια πράγματα, ο Θεός επειδή έχει απόλυτη γνώση και απόλυτη κρίση γύρω από όλα τα πράγματα και από τα παρελθόντα και από τα παρόντα και από τα μέλλοντα, κρίνει έτσι κατά πάντα δίκαια. Μάλιστα. Και ξέρει για το κάθε ένα πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Μάλιστα. Και φυσικά σε καμία περίπτωση θα κρίνει αυστηρά. Έτσι είναι πολυέλεος και πολυέθνος. Εάν έκρινε όπως έπρεπε να κρίνει αυστηρά, απόλυτα, δεν θα μπορούσε να σωθεί κανένας. Ναι, μάλιστα. Ένα άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Τι γνώμη έχετε για που ακούμε κάτι εκπομπές ότι το 2012 ή το 2022-2024 θα γίνουν συνταρακτικά γεγονότα σχετικά με κάτι Δευτέρα Παρουσία κτλ. Που ακούμε σε διάφορες εκπομπές από κανάλια. Ναι, δεν έχω ακούσει αυτά. Ναι. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχει τύχει να παρακολουθήσω αυτές τις εκπομπές. Μάλιστα, ναι. Οπότε δεν μπορώ να εκπέρω γνώμη. Ναι. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Θεός μαζί σας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Θεός θα κρίνει τα πάντα. Αλλά με απόλυτη γνώση, με απόλυτη δικαιοσύνη και με σπλαχνία. Διότι εάν ο Θεός μας έκρινε απόλυτα και αυστηρά, δεν θα μπορούσε κανείς άνθρωπος επί της γης να σωθεί, διότι πάντα όλοι έχουμε κάτι μεμπτό, κάτι κακό, κάτι το οποίο δεν κάνουμε καλά και κάτι το οποίο μέχρι τέλος της ζωής μας δεν μπορούμε να το αποβάλλουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, αγωνιζόμαστε να γίνουμε τέλειοι, έτσι. Αγωνιζόμαστε και περνάμε από μία δοκιμασία, από μία κλίμακα, από μία σκάλα, την οποία άλλος φτάνει, ξέρω εγώ, έχουμε μία σκάλα με άπειρα μονοπάτια, για να μην πούμε άπειρα και χαθούμε, ας πούμε, 1000 σκαλοπάτια, τα οποία πρέπει να φτάσει κανείς για να φτάσει στην τελειότητα, να το πούμε έτσι. Ποτέ δεν φτάνει κανείς στην τελειότητα, αλλά από έναν αριθμό. Ναι. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμή, κυρία Μαρίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή που κάνετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είμαι ζωγράφος και συγγραφέας και χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια βλέπω ανθρώπους της Εκκλησίας να βρίσκονται στο γυαλί της τηλεόρασης, να το πω απλά, και να λένε τα απλά πράγματα που έχει ο κόσμος ανάγκη. Πιστεύω ότι αν ήξερε πόσο απλός είναι ο λόγος, δεν θα χρειαζόταν ψυχολόγο ή άλλες διεξόδους ο άνθρωπος. Δεν πήρα να ρωτήσω κάτι, πήρα πιο πολύ να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι θα σας στείλω κάποια βιβλία που κάνω τα τελευταία χρόνια. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα λάβω. Τα οποία αφορούν παραμυθοποιημένα, θα έλεγα, θρύλους Παναγιών για τα παιδιά. Και το οποίο μέσα από κάποιες δικές μου αναζητήσεις είδα ότι τα παιδιά δεν τους μαθαίνουν τους απλούς θρύλους οι γονείς. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν όπως τα παλιά χρόνια που είχαμε τις γιαγιάδες και τις παππούδες. Και έχω ξεκινήσει αυτή την ιστορία και μάλιστα θα το κάνω και ελληνικά αγγλικά για να τα παίρνουν και οι ξένοι. Και είναι και εικονογραφημένα. Θα σας τα στείλω και θα περιμένω τη γνώμη σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα λάβω και πολύ ευχαρίστω να μελετήσω και θα σας απαντήσω. Αφήστε βέβαια κάποιο τηλέφωνο πάνω για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσείς, ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και το σεβασμό σας. Αυτό μου δίνει και κουράγιο και δύναμη και όρεξη και διάθεση έτσι να συνεχίσω τις εκπομπές με μεγαλύτερο ζήλο, μεγαλύτερη διάθεση και όρεξη. Οπωσδήποτε για να μπορέσουμε όλοι μας, γιατί μέσα και από αυτές τις εκπομπές και εγώ ωφελούμε, έτσι ωφελούμε επί κοινό τρόπος, μην νομίζετε, και εγώ πολλές φορές ακούω πράγματα που τα έχω ξεχάσει, τώρα τα ξαναθυμάμαι, ή με το να ωφεληθείτε εσείς, επειδή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος προφήτης της Εκκλησίας μας, ιερομάρτυρας, εθνομάρτυρας, ιεραπόστολος, έτσι, που έζησε τον 18ο αιώνα και έχει πει φοβερές προφητείες, φοβερές, όταν λέμε φοβερές,
Δεν μπορείτε να διανοηθείτε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τι προφητείες έχει πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Όταν θα κάνουμε σύντομα αναφορά και για αυτό το θέμα, έτσι, θα δείτε πόσο μεγάλος Άγιος και πόσο μεγάλος προφήτης είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τολμώ να πω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες, έτσι, που έχει στείλει ποτέ ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, έτσι, όχι προ κλπ. Λοιπόν, ωφελούμαι λοιπόν και εγώ, έτσι, μέσα από τη δική σας ωφέλεια, σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου Κοσμά, που λέει και τον Αποστόλο Παύλο, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου. Κανείς να μην κοιτάζει, να μην ζητάει το συμφέρον το δικό του μόνο, αλλά το συμφέρον των αδελφών του. Γιατί μέσα στο συμφέρον των αδελφών του, των πνευματικών αδελφών του, βρίσκεται και το συμφέρον το δικό του. Έτσι είναι αυτό που λέει ο Κύριος, αγαπείς τον Κύριο εξ όλης της ψυχής σου και της διανύσης σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και ότι δεν έχει κανείς μεγαλύτερη αγάπη, μίζον αγάπη ουδής έχει, εάν κάποιος θυσιαστεί για τον πλησίον του. Λοιπόν, εγώ δεν έχω φτάσει βέβαια στο σημείο να μπορέσω να θυσιαστώ για τον πλησίο μου, έτσι, το ομολογώ, εντάξει, τι να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό μπορώ να κάνω, να μεταφέρω αυτά τα λόγια τα οποία η χάρη του Θεού μέσα από τον προσωπικό μου αγώνα, έτσι, κατάφερα να μάθω και να φτάσω και να με βοηθήσει η χάρη του Θεού να μάθω και να κατέχω, έτσι, και να μπορέσω να σας βοηθήσω και εσάς και μέσα από τη δική σας ωφέλεια να βοηθώ και εγώ, είτε άμεσα λέγοντας εσείς ήδη μία ευχή και μία προσευχή για την ταπεινότητά μου στο Θεό, έτσι να με βοηθάει και να με στηρίζει και εμένα κοντά του και στον δρόμο του, είτε εάν κάποιος για τον άνθρωπο με τα λόγα δεν το πει, έμεσα μέσα από τον Θεό, ο οποίος βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι ωφελούνται, άσχετα αν αυτοί είτε δεν το σκέφτονται, είτε το ξεχνάνε, είτε δεν θέλουν να πούν ένα Κύριε Λέσιο για τον Πατέρα Μάξιμη, ο Θεός που είναι πάντοτε δίκαιος και βλέπει τα πάντα, έτσι βοηθάει έμεσα και την ταπεινότητά μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα μηνύματα. Η Γιώτα από Φιλαδέλφια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε αγωνιστής Πατέρα Μάξιμη, χάρηκα που αναλύσατε το Άγιο Βάπτισμα με τις τρεις αναδύσεις και τις τρεις καταδύσεις. Πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Γιώτα μου, δεν το ανέλησα ακριβώς, γιατί αν το αναλύσω θα τρώγω μια ολόκληρη εκπομπή, αλλά θα έρθει η ώρα και για αυτό το θέμα. Η Παναγιώτα από Άγιο Δημήτριο, Πατέρα Μάξιμη, αύριο τρώνε κανονικά ή νηστεύουμε και το λάδι, την εβδομάδα της τυρνής τρώγεται κρέας. Η εβδομάδα της τυρνής πέρασε, αγαπητή Παναγιώτα, έτσι από αύριο ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι αυστηρή, αυστηρότατη νηστεία. Και από λάδι, όλες τις μέρες πλέον, νηστεύουμε όχι μόνο από κρέατα, γάλατα, ψάρια κλπ, αλλά και από λάδι, εκτός από Σαββατοκύριακο. Μόνο κάθε Σαββάτο και Κυριακή, κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μπορούμε να φάμε λάδι. Έτσι, όλες τις άλλες μέρες, κανονικά, η Εκκλησία μας απαγορεύει και το λάδι. Αυτό βέβαια υπάρχει και σχετικός κανόνας, έτσι, είναι μόνο για εκείνους οι οποίοι είναι υγιείς. Μάλλον είναι για όλους εκείνους, όχι μόνο για εκείνους, είναι για όλους εκείνους που είναι υγιείς και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Έτσι, όσοι εκ των πιστών χριστιανών έχουν προβλήματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο αδυναμίας κλπ, αυτοί μπορούν να φάνε και λάδι, αλλά και οτιδήποτε άλλο το οποίο τους είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πάθησή τους, με την αρρώστηση και σύμφωνα με τον γιατρό τους, βέβαια ένα ευσεβή γιατρό και ένα άθεο γιατρό, έτσι, και με τον πνευματικό τους, ο συνδυασμός δηλαδή πνευματικού και γιατρού και της ασθένειας για να βγάλουν τι ακριβώς χρειάζεται να πάει και να φτάσει μέχρι εκεί. Εάν τον καλύπτει, ξέρω εγώ, το λάδι, να φτάσει μέχρι το λάδι, να τρώει λάδι τη Σαρακοστή. Εάν δεν τον καλύπτει το λάδι, να φτάσει μέχρι το γάλα, μέχρι το ψάρι. Εάν όμως πρέπει να πάει και κρέας, γιατί είναι ιερός και τέτοιο, μπορεί να πάει και κρέας. Δεν θεωρείται αμάρτημα το συγκεκριμένο. Αγγελική από Αγίους Αναργύρου, συγχαρητήρια, επιτέλους παρακολουθούμε και κάτι καλό και όμορφο. Ευχαριστώ, Αγγελική. Ο Θεόδωρος από Μελοκήπου, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη διχοτόμηση των δύο φύλων. Άρα και φίλοι, αν αυτό όπως αναγράφεται σε ένα περιοδικό που είχα διαβάσει έγινε μετά την έξοδο του πρωτοπλάστου από τον Παράδεισο. Όχι, Θεόδωρά μου, έγινε πριν. Έτσι, από την αρχή ο Θεός έφτιαξε Άσεν και Θήλη, έφτιαξε τον Αδάμ και αμέσως μετά είδε ότι έλειπε ο βοηθός στο τέρι του και έφτιαξε
και την Εύα. Και μην ξεχνάμε ότι η Εύα πρώτη πήγε με το φίδι, με τον διάβολο που είχε πει με στο φίδι και την παρότερη να κόψει τον καρπό, δοκίμασε εκείνη πρώτη η Εύα και μετά το έδωσε και στον Αδάμ και βγήκαμε όλοι έξω τον παράδεισο που εορτάζουμε σήμερα. Οπότε από μαύρα και τελειώνω. Συγχαρητήρια, πατέρα Μάκη, την εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, Χρήστο μου. Να είστε κι εσείς όλοι καλά που παρακολουθήσετε και σήμερα την εκπομπή μας Ορθόδοξη Πατερική Λόγη, η οποία εκπομπή μας βρίσκεται κοντά σας κάθε Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 11. Η εκπομπή μας στο Μάξιμο με τον πατέρα Μάξιμο δεν καταργήθηκε, απλώς επειδή πρέπει η εκπομπή αυτή είχε άλλο περιεχόμενο, είχε πάντοτε προσκεκλημένους, μόλις ετοιμάσουμε τα θέματα και το στούντιο έτσι για να μπορούμε να δεχόμαστε προσκεκλημένους, θα ξεκινήσει και η άλλη εκπομπή. Ή θα είναι ταυτόχρονα παράλληλα και οι δύο, και στο Μάξιμο τον πατέρα Μάξιμο με προσκεκλημένους και θέμα της επικαιρότητας και κοινωνικά θέματα κυρίως, έτσι εκτός από εκκλησιαστικά θέματα, και μόνο καθαρά για εκκλησιαστικά θέματα η εκπομπή μας Ορθόδοξη Πατερική Λόγη. Εύχομαι σε όλους σας καλή και αγία και μεγάλη τη Σαρακοστή που ξεκινάει από αύριο με περισσότερη νηστεία, με περισσότερη εγκράτεια και προσευχή, έτσι για να προετοιμαστούμε για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, για τα Άγια και Άκρατα Πάθη του Κυρίου μας και για την Αγία Ανάσταση που τον κατεξοχήν γεγονός το δικό μας. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.